έγινε το Ping Pong Challenge αυτής της εβδομάδας με τον Αντώνη Καβαδί από τους Glass Rebel που είναι το συγκρότημα του μήνα εδώ στον Ενευκό 87,7. Θα χτυπήσεις. Θα προτιμούσες να ζεις έναν κόσμο γεμάτο σύνθια ή γεμάτο κιθάρες? Γεμάτο κιθάρες. Τα σύνθια δεν τα έχω πολύ, ξέρεις, δεν ξέρω για τις κλίμακες, μόνο την κλίμακα του ντο ξέρω που είναι μόνο τα λευκά. Και εκεί θα είμαι η φάση. Θα ήταν λίγο βαρετά δηλαδή. Θες να, κλίμακα. Θες να μας πεις την κλίμακα του ντο? Ντο, ρε, μη, φα, σο, λα, σι, ντο. Τα βυζαντινά τα ξέρεις? Πάω, βγάδι και ζωνή. Κάτι για τη μάνα σου είπε. Κάπου το έχω ξανακούσει. David Bowie, John Lennon. Bowie, Bowie. New Order, Joy Division. Υπάρχει διαφορά μεγάλη? Ας αυτό κοιτάς. Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλη. Θα έλεγα Joy Division έτσι για το μνήμη. Κι εγώ. Θα προτιμούσες να έχεις μπάντα να ήσουν σε αυτή τη φάση στα 70's ή στα 80's? Στα 80's, νομίζω μου πάνε πιο πολύ βάτες από τις καμπάνες. Θα προτιμούσες να ζήσεις για πάντα, για πάντα δηλαδή για 280 χρόνια, αλλά μια άσημη συμβατική ζωή ή να μπεις στο κλαμπ των 27 έρθων και να σας θυμόμαστε για πάντα? Όλα αυτά στα 27, θυμητό. Ο Τζάνι Τζόπλιν, Κερ Κομπέιν, Έμι Γουάινχαους, ο Αντώνης Καβαδίας. Έχετε καταλάβει ότι τα 27 το έχω περάσει? Η ερώτηση είναι υποθετική. Αν. Οκ, προφανώς να δώσω 280 χρόνια, έτσι. Να είμαστε καλά, καμία εντάξει. Θα προτιμούσες να έχεις κάνει μια καριέρα στο modeling ή στις πολυεθνικές, όπως αντίστοιχα κάνουν τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος? Πολυεθνικές εταιρείες δισκογραφικές ή πολυεθνικές Coca-Cola? Όχι, μια πολυεθνική μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, χαμός. Να είμαι τσέο, ας πούμε. Ναι, τσέο, αρχιτσέο. Νομίζω modeling, γιατί το έχω ταιριάζει. Ναι, μου ταιριάζει. Ναι, αλλά στο modeling να κερδίσεις το GNTM για άντρες και με ό,τι αυτό έχει σαν παρελκόμενα. GNTM για άντρες, ναι. Ναι. Όχι, ναι, όχι. Γυναίκες είναι, γιατί έχει και το G μπροστά. Δεν έχω. Έξω και το G. Ή να... Το G είναι για Greece, αλλά πάμε, πάμε. Α, δεν είναι γέννης. Πάμε, 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 πάμε. Όπω, άσχετος. Καλό είναι που δεν βλέπεις γενικά και δεν είναι στυλός. Φρίκι, όχι. Ή να κερδίσεις το GNTM για άντρες. Πάμε πάλι. Ή να παίζεις την καλύτερη κιθάρα που υπάρχει στον κόσμο. Την καλύτερη κιθάρα ενός όργανο. Ναι, ότι αυτή είναι η καλύτερη κιθάρα. Όχι, να είσαι ο καλύτερος κιθαρίστας. Ποιος είναι ο καλύτερος κιθαρίστας? Να είμαι ο καλύτερος κιθαρίστας, ξέρω. Ναι. Okay. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα μου δίνει πιο πολλά λεφτά το modeling. Όχι, κιθάρα. Το GNTM, όχι, το Greek modeling, δεν νομίζω. Μάλλον κιθάρα, ναι, κιθάρα. Πέφτει ένα αεροπλάνο σε μια ζούγκλα. Μέσα υπάρχει ένας ο οποίος αρνείται την κλιματική αλλαγή, ένας άλλος ο οποίος πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη και ένας drummer. Ποιον τρώνε πρώτη θα γεννήσει? Ποιον στέλνω εγώ καλύτερα πρώτος στους ξεδίνεις? Ας πούμε. Εσύ δεν είσαι ο drummer. Τον Flat Earther στέλνω πρώτα. Μετά. Μετά στέλνω αναγκαστικά τον drummer γιατί δεν θα επιβιώνω ούτως ή άλλως. Αν νομίζω ότι εκεί ο drummer τελευταίος. Μάλιστα, Flat Earther. Ποια είναι η καλύτερη μπάντα που έχει βγει ποτέ από την ελληνική αγγλόφωνη σκηνή? Θα έλεγα η Modrek, που τους αγαπώ πολύ και είναι και στα ακούσματά μου. Και... Η Modrek, το κρατάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά μου. Αν θέλεις να δεις και άλλα βίντεο από το Ping Pong Challenge, πάτησε την playlist που είμαστε σίγουροι ότι έχει εμφανιστεί στην οθόνη σου, αλλά δεν έχουμε καμία ιδέα που είναι. Είναι εδώ.